Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό λέει, οι άνθρωποι γίνονται εξαιρετικά ειλικρινείς πότε. Πολύ αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Το ξέρω να κάνω τις ερωτήσεις ανάλογα. Τώρα. Πρέπει να κοιμήθηκα γύρω στις 3.30 και ξύπνησα 5.30. Παιδιά, δεν κάνουμε. 3.30 τα ξημερώματα. Ναι, για να τελειώσει η σειρά. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι κουρασμένο. Παρόλο ότι έχω κοιμηθεί λίγο. Παιδιά, ξέρεις, αρχίζει τώρα, αν δεν κουράζει, αρχίζει η ενέργεια και περισσεύει. Θα σηκωθώ κανένα βράδυ, θα φορέσω καμιά κουκούλα και θα πάω να ανοίξω καμιά τράπεζα. Όχι για τα λεφτά. Για να υπάρχει άξιο. Τα ζώδια στην εποχή του κορονοϊού. Πώς φέρεται, πώς συμπεριφέρεται το κάθε ζώδιο. Κριός, τον κρατάμε στο σπίτι δεμένο. Ταύρος, αδειάζει ράφια στα σούπερ μάρκετ. Μισότο. Έτσι πας και κάνεις. Ισχύει. Μικρέ εξευτιλισμένε. Ισχύει λιγάκι. Λιγάκι. Γι' αυτό δεν έχω. Τι δεν έχει. Δεν υπάρχει ντετόλ. Τι να κάνω, Μιχάλη. Από σήμερα μάλλον. Μου αρχίζει η Γερμανία. Ποτέ μου να καταστρέψει όλα τα σύμβα. Ρίχνω ουίσκια πάνω μου. Ρεζί Μιχάλη. Με λίγο ενόπνευμα. Δίδυμος. Το διασκεδάζει. Καρκίνος. Απομονώνεται και γράφει ποίηση. Μάστε. Λέων. Επιτέλους ένας ιός της τάξεώς μας. Επειδή λέγεται κορονοϊός, εντάξει. Ναι. Παρθένος. Γενική καθαριότητα. Ζυγός. Να βγω από το σπίτι. Να μην βγω. Να κάτσεις εκεί. Σκορπιός. Ναι. Θα πεθάνετε όλοι και το εννοεί. Τοξότης. Ευκαιρία για καμάκι. Μάστε. Εγώκερος. Ναι. Απολυμμένη. Απολυμμένη. Μπράβο, θα είσαστε σε λίγο απολυμμένοι όλοι. Μπράβο. Αυτό εννοεί. Ναι. Υδροχός. Είμαι έξυπνο. Είσαι πολύ. Είσαι. Υδροχός. Τι έγινε ρε παιδιά. Και ηχθείς θα πάω και ας μου βγει και σε κακό. Την καλημέρα Ευάγγελε. Λέει Δώρα. Λέει Δώρα. Α, είσαι αραβωνιασμένη ακόμα. Ναι, λέει πάρε τον αραβωνιαστικό μου και να του πείτε ότι τον αγαπάω πολύ και ότι είναι ο άντρας της ζωής μου. Ξέρεις τώρα αυτή με τον κορονοϊό και τα λοιπά. Θέλει να δέσει διπλό κόμπο. Σου λέει μη σηκωθεί και φύγει από τους και τρελαθεί. Όχι, δεν φεύγω. Μην το κάνεις αυτό. Και να μην θέλεις να φύγεις, πάρε το λιγάκι. Χαλάς την πιάτσα έτσι. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρεις, φαντάζομαι. Έλα, τι γλυκιά που είναι. Και εγώ την αγαπάω. Και εγώ την εντάξει, αγαπάω. Ευάγγελε. Okay. Καλή... Νίκη, εσύ. Καλημέρα. Happy birthday to you. Νίκη, 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Σταυσόπουλος από το ραδιόφωνο. Μάθαμε ότι έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα. Το μαρτύρησε ο μάνος σου. Το κατάλαβα. Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση στις κάμερες. Ευχαριστώ πολύ για τα 16 χρόνια που μου έχεις χαρίσει μέχρι στιγμή. Εντάξει. Αυτό είναι μαζί σου. Και τα δύο διαβολάκια. Α, είναι πλήρης. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, Νίκη μου, χρόνια πολλά να περάσετε καλά, να χαίρεστε την οικογένεια και τα παιδιά. Thank you, bye. Λοιπόν, για πείτε μου το ψέμα, αγαπητή. Να πω ότι θα κάνουμε τους γάμους μέσω τηλεδιάσκεψης. Ναι, καλό. Καλό. Μακριά η πεθερά μου από τηλεδιάσκεψη. Να μην βλέπει να κάθεται με τα γυαλιά, να κλείνει τα μάτια και λέει. Όταν θα έρχεται η νόα που λέει και δεν γίνει να φοβεί τον άντρα, ναι, θα κατεβαίνει κάμερα κάτω στα παπούτσια. Ναι. Τον πάτησε ή δεν τον πάτησε. Τρελά. Έχετε δίκιο, κυρία. Δεν πρέπει να το μαρτυρήσω, αλλά έτσι όπως είμαστε, έχουμε γίνει μια οικογένεια κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πρέπει να τα πω. Μαρτυρήσε 10 πράγματα που κάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχετε ιδέα. Μιλούν σε φανταστικές συνεντεύξεις τύπου που λαμβάνουν χώρα μέσα στο κεφάλι τους μετά από ένα τρόπαιο στο φουτμπόλ, στο μάνατζερ ή νίκη στο προ. Τι, δηλαδή κάνεις το τρί. Παίζω ρε παιδί μου, εγώ ναι, το προ και κερδίζω. Ναι. Σταματάω μετά και μετά φαντάζομαι ναι. Ότι μου παίρνουν ότι δίνουν συνέντευξη και λέω ναι, ήταν καλός αντίπαλος, αλλά εγώ είμαι ακόμα καλύτερος. Του γιατρού, κανονικά είστε του γιατρού, έτσι, μέσα, κλεισμένοι. Δεύτερον, κάνουν αγώνα δρόμου με άλλους περαστικούς σε διαβάσεις ή σκάλες. Αυτό ναι. Φυσικά μετά κάνουν άλλη μία απονομή. Χωρίς απονομή δεν γίνεται. Όλα απονομές είστε. Παιδιά, αν δεν χτυπήσω 10-12 απονομές, δεν πήγε καλά η μέρα. Αλήθεια. Συζητούν 10% πιο δυνατά και γελούν 15% περισσότερο όταν μιλούν με φίλους τους και δεν βρίσκονται μπροστά κάποια γυναίκα, κάποια κομμένα κτλ. Ναι, σωστά. Έτσι. Ζουν διαρκώς με το άγχος πως κάποιος από τους φίλους του κάποια στιγμή ναι. θα πει μια ιστορία μπροστά στη γιόμενά του ή στη σύζυγό του ή σύντροφό του που θα τον κάνει εντελώς ρεζίλι. Έχετε τέτοιο άγχος. Αυτός μπορεί να με κάνει να με ξεφτυλίσει ανά πάση στιγμή εδώ πέρα. Πόπο. Δεν καραγκιόζει. Να τον φοβάσαι. Μα και αυτό. Τον φοβάμαι, αυτό λέω. Απολαμβάνουν το κουτσομπολιό και μπαίνουν καμιά φορά σε αντίστοιχα sites, blogs χωρίς να το πούν πουθενά. Εννοείται καλέ. Όλα τα πουτσακίσει. Και το παίζεται υπεράνω. Δεν έχουν πρόβλημα να κατουρίσουν οπουδήποτε. Στον δρόμο, στα χωράφια, στον τοίχο. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Θα διαβάσουν την ίδια είδηση σε 5 ή 6 διαφορετικά αθλητικά sites. Κάθε μέρα ακριβώς για να μάθουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Σωστά. Τι κάνεις, Βούλα? Καλημέρα, καλά είναι. Έχεις ξυπνήσει? Σχετικό, ναι. Έχεις δουλειά στο σαλόνι, λέει.
Τι κάνετε, Μιχάλη? Έχω ερωτήματα ζωής. Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, Μαρία κτλ. Πάρτε τη γυναίκα μου τη Βούλα να της πείτε, λέει, να ξυπνήσει γιατί θα αργήσει να πάει στη δουλειά στο σαλόνι. Τι δουλειά είναι στο σαλόνι? Κάνουμε work from home. Α, work from home. Α, πολύ ωραία. Ο Αντώνης και η Ζωή πίνουν τα παιδιά, είναι? Ναι. Να στρώσουν τα κρεβάτια τους, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακριβώς θα το κάνουμε. Σας έχει στη Σούζα ο Παναγιώτης. Έτσι, ναι. Ωραία λοιπόν, ξύπνα, έχει ωραίο καιρό έξω. Εντάξει, αν βγεις καμιά βόλτα. Φυσικά και όχι. Αλλά αργά, ναι, αν βγεις μακριά, να μην βλέπεις άνθρωπο στα 100 μέτρα. Ή αλλιώς κάτσε σπίτι. Εντάξει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, σήκω στη δουλειά, πιάσε καφέ και τελείωνε. Έχουμε ένα διαγωνισμό, αλλά μετά θα επιστρέψω και θα σου δώσω 5 tips διατροφολόγου για να μην παχύνεις στην καραντίνα. Τώρα, ωραίο. Για να αποφύγεις την αγελαδοποίηση. Ωραίο, ωραίο. Την αγελαδοποίησή σου. Μιχάλη. Ωραίο, έχεις δίκιο, Μιχάλη μου. Δώσε μας τα tips σου, δώσε μας τα πότα σου. Δεν θέλω να μου αγελαδοποιηθείς. Σωστά. Με βλέπεις κάθε μέρα. Έλα. Η Σιρήνα αποφάσισε να ακυρώσει τα προγραμματισμένα γυρίσματα των ταινιών της. Όχι ρε παιδιά, και τι θα δούμε τώρα? Όπως εμείς από μεθαύριο θα παίζουμε τα best of. Έτσι και η Σιρήνα. Και αυτή το ίδιο, θα παίζουν τις παλιές. Μα τα έχουμε δει τόσες φορές. Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες του πλανήτη. Όχι παιδιά, δεν θέλουμε. Έτσι. Μία από αυτές είναι και η βιομηχανία του πορνό, στην οποία τα τελευταία χρόνια υπάρχει αισθητή ελληνική εκπροσώπηση από την εταιρεία παραγωγής ερωτικού περιεχομένου Σιρήνα. Να είναι καλά τα παιδιά! Η Σιρήνα, λέει, είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών παγκοσμίως που ακυρώνει τα προγραμματισμένα γυρίσματα και για να προστατεύσει τους συνεργάτες και τις οικογένειές τους μέχρι να σταματήσει ο κίνδυνος του κορονοϊού. Μπράβο! Έβγεσαι! Έβγεσαι, Σιρήνα! Θα ξεκουραστούν τα παιδιά. Και γενικότερα. Είναι εκπομπή τώρα. Θα αυτή. Το ξεκουράσω. Είναι τώρα εκπομπή. Όχι, είναι τώρα εκπομπή αυτή. Τι έχει που μας ακούνε άνθρωποι. Είναι εκπομπή. Μας ακούνε να είναι καλά όλοι. Μας ακούνε οι Έγκλειστοι και όλοι οι άλλοι. Παρακαλώ να μείνετε σπίτι, οκ. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.